Ο Υπουργός μας εκπλήσει συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια συνεχή, σε μια διάρκεια εκπλήσεων που πραγματικά και εμείς δεν καταλαβαίνομαστε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε με μια τροπολογία η οποία υπερψηφίστηκε στη Βουλή και με την οποία οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του όλου το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας επί χρόνια φωνάζαμε ότι πρέπει να καταργηθούν πλέον και να φύγουν αυτές του 2014 τότε η απόφαση που μέσα στα πλαίσια τότε της, που η κρίση, η μεγάλη κρίση να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και λοιπά είχαν δημιουργήσει μια ανορθόδοξη κατάσταση στις αγορές και για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς είχαμε ζητήσει να καταργηθούν. Καταργηθήκανε, αλλά με βάση την απόφαση του Συμβουλής έλεγε ότι και οι δύο αυτές ενδιόμεση εκτός οι Κυριακές έπρεπε να καταργηθούν. Mm-hmm. Ήρθε τώρα με μια καινούργια τροπολογία η οποία έχει καταργηθεί στη Βουλή, δεν έχει υπερψηφιστεί ακόμα, δεν έχει διαδικασία ψήφισης, αλλά λέει ότι αυτές οι δύο Κυριακές πρέπει να κρατηθούν και να μείνουν οι 8 Κυριακές και ορίζει και ποιες είναι αυτές και προσδιορίζει κιόλας πότε θα είναι οι αγορές ανοιχτές, πότε θα υπάρχει μια ξέρω αν θέλετε δυναμική στην αγορά κλπ. Και αυτές θα είναι ξέρω εγώ τέλη του Νοεμβρίου και τέλη του Μαΐου. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνει τέτοια πράγματα, μάλλον καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όλες οι πολυεθνικές, όλες τα μεγάλα open mall, όλες αυτές οι αν θέλετε τις μεγάλες εταιρείες συνεχώς πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή και η κατεύθυνση είναι ότι θέλουν να ανοίξουν όλο το χρόνο όλων των Κυριακών. Αυτή είναι η αν θέλετε η ζήτηση, η επιθυμία των μεγάλων εταιρείων με σκοπό να λιώσουν, κυριολεκτικά να εξαφανίσουν τη μικρομεσαία εμπορική επιχειρηματικότητα που είναι και το κύτταρο των αγορών, που είναι αν θέλετε και το κύτταρο των τοπικών οικονομιών. Έτσι λοιπόν έβγαλε αυτή την τροπολογία και ταυτόχρονα μέσα σε αυτήν έβαλε και κάποια άλλα πράγματα που δεν το καταλαβαίνουμε γιατί. Με βάση τις λευκές νύχτες που είχαν καθιερωθεί και σε εμάς εδώ ήταν μπαζάρ και με βάση αυτάς, παρότι βέβαια εδώ στην Ελλάδα πάντα τροποποιούμε τα πράγματα, άλλη ήταν η φιλοσοφία με τον Black Friday και λευκές νύχτες κλπ. Mm-hmm. Αλλιώς ήταν στο εξωτερικό, αλλιώς ήταν σε άλλες αγορές. Εδώ τη φέραμε με ένα δικό μας τρόπο. Τέλος πάντων, είχαμε λοιπόν την δυνατότητα αυτή από τις 6 το πρωί στις 9 να είναι οι επιχειρήσεις, οι αγορές ανοιχτές. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Τώρα, αν έρχονταν κάποιος, με βάση αυτό που λέτε, από την κυβέρνηση και σας έλεγε η κύριε Κουμαντάκη, μα γιατί ρε παιδιά, εμείς σας δίνουμε εδώ ένα παραπάνω όπλο, εάν κάποιος το επιθυμεί, και εσείς, τέλος πάντων οι μικρομεσαίοι, να εξελιχθείτε, να πάτε λίγο παρακάτω κλπ. Και να είσαστε και απόλυτα νόμιμοι και να αυξηθεί και ο τζίρος κλπ. Τι θα του λέγατε? Λέτε ότι μπορούν να ανοίγουν από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί. Συγγνώμη, οι αγορές, ο τρόπος λειτουργίας, mm-hmm. η σχέση αυτή, η κάλυψη αναγκών των νοικοκυριών, όλα αυτά τα πράγματα, ναι μεν κάποιες από αυτές τις κινήσεις μπορεί να βοηθήσουν λίγο. Έτσι, παρότι το έχουμε εξηγήσει με οικονομικούς όρους mm-hmm. ότι στις μέρες αυτές της Black ή αν θέλετε τις λευκές νύχτες μπορεί να υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά αυτά συνεχεία γιατί είναι τα εισοδήματα της κοινωνίας είναι συγκεκριμένοι αλλού σε άλλες αγορές, σε άλλες μέρες, σε άλλους αν θέλετε χρονικό διάστημα θα έχουμε τις απώλειες αυτές, ανεξάρτητα από αυτά. Νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις μπορούν να βοηθηθούν άνετα μέσα στις υπάρχουσες αυτές ώρες και όχι να πάμε σε μια ολονύχτια, τι θα κάνουμε, θα πάμε στις εκκλησίες ολονύχτιες αυτές, μην τρελαθούμε τελείως, πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να δούμε όλες αυτές τις κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Έτσι, να δούμε τις θέσεις του εργασιακά θέματα. Έτσι, δεν είναι εύκολο μια αγορά να την κρατάς, ξέρω εγώ, όλες τις Κυριακές να αγοράσει, να κρατάς όλες τις νύχτες, όλα. Είναι μια ανισορροπία η οποία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οργάνωση και στην ισορροπία μιας αγοράς. Μα ξέρετε, βάζετε μέσα εκείνους τους όρους, κύριε Κουμαντάκη, που από τη μια εμείς μπορεί να το καταλάβουμε, από την άλλη για κάποιους άλλους είναι μόνο οικονομικά μεγέθη. Τα κοινωνικά προβλήματα, τα σωματικά προβλήματα, η απορρίθμιση της αγοράς, η ανισορροπία η οποία θα υπάρξει, αλλά από την άλλη όταν ο άλλος σε μετράει μόνο με νούμερα, είναι και μια πολιτική και μια λογική που δεν μπορείς και εύκολα να πεις κάτι. Πρέπει είναι να τα λαμβάνεις υπόψη αυτά τα πράγματα. Έτσι δημιουργείς τις ισορροπίες, έτσι δημιουργείς μια σωστή οργάνωση λειτουργίας μιας αγοράς. Σαφέστατα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όχι μόνο το στιγμό οικονομικό δεδομένο. Έτσι, γιατί αυτά μετά δημιουργεί άλλα θέματα, έτσι, και μέσα στις αγορές και αυτή τη συνεργασία μεταξύ αγορών και κοινωνίας, η οποία την χρειάζεται αυτή η συνεργασία και πρέπει να είναι αγαστή και να είναι όντως σωστή συνεργασία. Είναι πραγματικά, μας εκπλήσουν αυτά τα πράγματα, όπως μας πει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουν οι Δήμοι. Πάντα μέχρι τώρα ήταν οι περιφέρειες που όριζαν αυτά τα πράγματα. Τώρα ξέρω εγώ, ένας εμπορικός σύλλογος ή ένας φορέας του επιχειρήν, αν ζητήσει ο Δήμαρχος, κατά πόσο θα μπορεί να κινήσει αυτές τις διαδικασίες και αυτός να ορίζει τα πράγματα. Δεν είναι σωστό αυτό. Όπως την πρώτη τροπολογία που έχει ψηφιστεί στη Βουλή είναι ότι και στις τις πόλεις που είναι οι αγορές είναι αμιγώς τουριστικές αγορές, αυτές θα ορίζουν οι Δήμοι. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενστάσεις του λιανικού εμπορίου. Άλλοι πρέπει να ορίζουν, οι περιφέρειες πρέπει να ορίζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι, διότι είναι πολύ εύκολο να ξεχυλώνονται εντός εισαγωγικών αυτές οι αγορές, που πραγματικά μπορούν εύκολα με μια απόφαση του Δήμου, του Δήμαρχου ή του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, και να έχουμε θέματα ούτως ή άλλως και σαν εμπορικό σύλλογο, όπως και σαν ο ΕΣΚΑ, έχετε πάρει με θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Από το παρελθόν η θέση σας είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Όπως όχι εμείς, όλο το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας. Σωστά. Αλλά εδώ επιχειρείται για άλλη μια φορά να μπει αυτό το χέρι, το μακρύ χέρι, σε ό,τι έχει να κάνει στη μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί όταν μιλάτε για οικονομικές ανισορροπίες, μάλλον θέλετε να πείτε, έτσι το μεταφράζω, ότι το μικρό εμπόριο, το λιανεμπόριο, ο μικρομεσαίος δεν μπορεί να αντέξει σε τέτοιου είδους πρακτικές, τακτικές, διότι θα είναι σε βάρος των ιδίων, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, της οικονομίας και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν αντιδράσει επίσης, όπως επίσης και το εργατικό κέντρο έχει αντιδράσει επίσης. Το έβλεπα και στην Νέα Κρήτη, στο Φύλλο του Σαββάτου, με ημερομηνία 1 Απριλίου. Έχουμε μπροστά μας και το Πάσχα. Πάτε σε πασχαλινό ωράριο από την Κυριακή των Βαΐων, κύριο Κουμαντάκη. Δύο κουβέντες και γι' αυτό. Και η Κυριακή θα είναι τα μαγαζιά προαιρετικά ανοιχτά. Είναι μία από τις 8 που 6 είχαν γίνει. Τώρα έγινε πάλι 8 με τις αυτές του Υπουργού. Είναι μία από τις Κυριακές που είναι η Κυριακή των Βαΐων. Θα ξεκινήσει η αγορά από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Συνεχεία, η Δευτέρα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 και από τις 5.30 έως τις 9 το βράδυ. Θα είναι ένα σπαστό τέτοιο ωράριο μέχρι Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Η Μεγάλη Πέμπτη θα είναι ένα συνεχές ωράριο από τις 9 το πρωί έως 6 το βράδυ, που έχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά, στους καταναλωτές, με ηρεμία και με χρόνο να καλύψουν τις ανάγκες των μερών αυτών, γιατί οι μέρες αυτές, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτρέπουν να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες, όχι μόνο της διατροφής,
και πολλές άλλες ανάγκες πολλών άλλων πραγμάτων, πολλών άλλων ένα μεγάλο πλήσμα εμπορευμάτων που πρέπει να καλυφθούν και με ανάγκες. Και τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι λόγω του επιταφείου μέχρι τις 6 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Και μετά Κυριακή και Δευτέρα ήταν κλειστά. Ένα ωράριο πραγματικά αρκετά καλό, με θα είναι μια καλή συνεργασία των καταναλωτών και των της αγοράς. Λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.